πήγαν ακίνητη πορεία προς το κτίριο της Αντιπεριφέρειας ώστε να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Έκαναν το πρωί εκπαιδευτές οδήγησης στα Χανιά, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τη Διεύθυνση Μεταφορών στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης του κλάδου. Οι σχολές οδήγησης έχουν αναστείλει εδώ και 4 μήνες τη λειτουργία τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, με αποτέλεσμα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν να είναι τεράστια. Απαιτούμε κάποια πράγματα, εφόσον είμαστε κλειστά από 6 Νοέμβρη και δεν δουλεύουμε τις σχολές, ούτε μαθήματα, ούτε εξετάσεις. Θέλουμε κάποια πράγματα τα οποία άλλοι κλάδοι τα έχουν επωφεληθεί από αυτά. Να στηριχτούμε και εμείς. Εμείς υπήρξαν κάποιες επιστρεπτές που ανάλογα τους τζίρους κάποιες σχολές τις πήραν. Κάποιοι πήραν μία μόνο, κάποιοι δύο, κανείς δεν πήρε και τις έξι. Τώρα κάνουμε χαρτιά για την 7η επιστρεπτέα, όπου κάθε φορά προς το τέλος βρίσκουν μια δικλίδα και μας πετάει έξω και δεν παίρνουμε τίποτα. Ζητάμε στην ουσία μία στήριξη, σεβόμενη την πανδημία και όλο αυτό το υγειονομικό χάος που συμβαίνει στη χώρα. Καταλαβαίνουμε και στεκόμαστε δίπλα στα μέτρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει οι επιχειρήσεις μας να μείνουν κλειστές ή τέλος πάντων αυτό λένε τα πρωτόκολλα, αλλά μας είναι αδιανόητο και αδύνατο πλέον να συνεχίσουμε να ζούμε τις οικογένειές μας χωρίς να δουλεύουμε. Με βάση τους εκπαιδευτές, ο κλάδος αντιμετωπίζει τα τελευταία 6 χρόνια πολλά προβλήματα, τα οποία μετά από τόσους μήνες απραγίας διωγγώθηκαν. Την ίδια ώρα στα Χανιά, ένα ποσοστό 60% των σχολών οδήγησης έμεινε εκτός από την επιστρεπτέα προκαταβολή 6, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι μόνο η επιστρεπτέα. Ακούμε κάτι 3.000 ευρώ που παίρνουν κάποιοι κλάδοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, οι οποίοι είναι ανοιχτοί. Και στηρίζουν αυτές τις επιχειρήσεις και εμάς που είμαστε κλειστά δεν μας δίνουν τίποτα. Τα τελευταία 6 χρόνια υπολειτουργούμε λόγω απεργιών, αποχών υπαλλήλων, είτε οποιοδήποτε είχε την ευθύνη κάθε φορά. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δεν μας βάζει μέσα στον αλγόριθμο στις επιστρεπτές προκαταβολές, καθώς και σε όλες τις στηρίξεις, τις οικονομικές που δίνει το κράτος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε φτάσει σε πολύ δεινή θέση. Και αυτό που ζητάμε είναι την στήριξη του κράτους όσο μπορεί σε αυτό το κομμάτι. Το βιοποριστικό πρόβλημα του κλάδου είναι τεράστιο, καθώς όπως τονίζουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές, ακόμα και αν αύριο το πρωί ανοίξουν οι σχολές οδήγησης, ο κλάδος θα δουλεύει με τεμποδίων. Και όλα αυτά τη στιγμή που ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων τους είναι αντιμέτωπος με το λουκέτο.